Μουντιάλ του 1982 ήταν το πρώτο που εντυπώθηκε στη μνήμη μου. Σε εκείνο το 78 ήμουν 5 χρονών. Το καλοκαίρι του 82 με θυμάμαι να μαζεύω χαρτάκια και να ανυπομονώ να δω τις ομάδες. Ανάμεσα σε αυτές την Αγγλία, που επέστρεφε μετά από 12 χρόνια σε παγκόσμιο κύπελο. Αυτή τη φανέλα του αρχηγού Kevin Keegan την ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή. Είναι από αυτές που όλα τα παιδιά εκείνη την εποχή φανταζόμασταν ότι φοράμε όταν παίζαμε ποδόσφαιρο. Εκείνο το Μουντιάλ ήταν το πρώτο που θα βλέπαμε σε έγχρωμη τηλεόραση. Και αυτή η φανέλα ήρθε να εκμεταλλευτεί τα χρώματα, να μας τραβήξει το μάτι και να δημιουργήσει νέα μόδα. Οι Άγγλοι την αγάπησαν τόσο που τη βάζουν ακόμα και σήμερα στο top 5 των αγαπημένων εμφανίσεων της εθνικής ομάδας στην ιστορία. Με αυτή τη φανέλα, η εταιρεία που τη δημιούργησε, η Admiral, πέρασε στην ιστορία. Και αυτή την ιστορία, που ήταν γεμάτη από μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές, αλλά και γεμάτη από πρωτοπορία και καινοτομία, θέλησα να την ανακαλύψω και να τη μοιραστώ μαζί σας. Την ιστορία της πρώτης εταιρείας που δημιούργησε δίχρωμες φανέλες, της πρώτης που έθεσε τις φανέλες προς πώληση για τους ποδοσφαιρόφιλους, της πρώτης που τοποθέτησε το σήμα της πάνω σε μία φανέλα, της πρώτης εταιρείας που αντιμετώπισε τη φανέλα όχι ως ένα κομμάτι ύφασμα που ξεχωρίζει τη μία ομάδα από την άλλη, αλλά ως βασικό στοιχείο της κουλτούρας και της αισθητικής του ποδοσφαίρου και των ποδοσφαιρόφιλων. Η Admiral, που έκανε διάσπιση την αισθητική της με τις χαρακτηριστικές τρεις ρίγες στα μανίκια της ποδοσφαιρικής φανέλας, έντυσε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 70 και του 80 ορισμένες από τις διασημότερες και πιο επιτυχημένες ομάδες στη Μεγάλη Βρετανία. Η Leeds, η Manchester United, η Tottenham, η West Ham, η Leicester, η Norwich, η Sheffield United, η Crystal Palace, η Southampton, η Bradford, η Cardiff, η Swansea, η Glasgow Rangers, η Stoke και αρκετοί ακόμη αγγλικοί σύλλογοι, περισσότεροι από 50, φόρησαν για χρόνια τις φανέλες της και έκαναν την Admiral μέρος της ιστορίας τους. Ταξίδεψα στην Αγγλία, στο Manchester, εκεί όπου βρίσκονται σήμερα τα γραφεία μιας εταιρείας που γεννήθηκε το 1903 στο Leicestershire, στην πόλη Wingston, για να μάθει την ιστορία της εξέλιξής της από μια βιοτεχνία που παρήγαγε κάλτσες και εσώρουχα για το στρατό και το βασιλικό ναυτικό, εξού και η Admiral ονομασία της, σε εταιρεία παραγωγής αθλητικών ειδών ένδυσης και υπόδυσης το 1960. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, η Leeds United ήταν η πιο επιτυχημένη και δημοφιλής ομάδα στην Αγγλία. Μετά από χρόνια που φορούσε ανώνυμες φανέλες, ο μάνατζερ της, ο Don Revie, ζήτησε από την Admiral να σχεδιάσει την εκτός έδρας εμφάνιση και τη φόρμα της ομάδας. Αυτή ήταν η ευκαιρία που αξιοποίησε η Admiral για να δώσει νέο ορισμό στην ποδοσφαιρική φανέλα στην Αγγλία. Η Admiral λειτουργήσε πραγματικά ως πρωτοπόρος μιας γενιάς. Ήταν η πρώτη που δημιούργησε μια φανέλα που είχε πολλά χρώματα και όχι μόνο ένα χρώμα, με πρώτο δείγμα τη φανέλα της Leeds United του 1973. Ήταν μια ριζοσπαστική στιγμή και μια πραγματική αλλαγή του παιχνιδιού, η οποία συνέπεσε με τη μετάβαση της τηλεόρασης από το μαύρο και λευκό στην πολυχρωμία. Αυτό το ζωντανό νέο θέαμα πρόσφερε στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους ένα νέο τρόπο να πλασάρουν τον εαυτό τους και να κερδίσουν πρόσθετα έσοδα. Φορούσαν ριζικά επανασχεδιασμένα kit στο γήπεδο και στη συνέχεια πουλούσαν αντίγραφα στους οπαδούς. Η Admiral ήταν μπροστά από το παιχνίδι που έκανε αυτή η αγορά εκείνη την εποχή και κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Η επιτυχία της, ιδιαίτερα με το σύνολο της Leeds, του οποίου οι αντίγραφες εκδόσεις του και η αθλητική φόρμα διατέθηκαν προς πώληση στο ευρύ κοινό, ουσιαστικά ξεκίνησε την αγορά της ρέπλικα φανέλας. Η Leeds έγινε η πρώτη ομάδα που φορούσε επώνυμη φανέλα, δηλαδή μια φανέλα που έφερε και το έμβλημα της αθλητικής εταιρείας στην προστινή πλευρά της. Ήταν όμως πρωτοπόρος και σχεδιαστικά, αφού φόρεσε φανέλα με μυτερό αντί του στρογγυλεμένου γιακά που ήταν ο παραδοσιακός και φόρεσε μακριμάνικη εμφάνιση σπάζοντας μια κοντομάνικη παράδοση. Η Admiral ήταν η πρώτη μάρκα αθλητικών ειδών στο Ηνωμένο Βασίλειο που έβαλε το λογότυπό της σε kit και έγινε αυτή που άλλαξε δραματικά την εμφάνιση των kit ποδοσφαίρου. Η εφευρετικότητα των σχεδιαστών της άλλαξε το πρόσωπο της φανέλας ποδοσφαίρου, σπάζοντας για πάντα τις παραδόσεις των δεκαετιών με νέα δροσερά και πολύχρωμα σχέδια. Τα σχέδια δεν έμοιαζαν με όσα έβλεπαν μέχρι εκείνη την εποχή οι ποδοσφαιρόφιλοι. Λαιμόκοψη σε σχήμα V, μεγάλοι γιακάδες, ρίγες, κολλήματα με λογότυπα, όλα αυτά τα πράγματα που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικές φανέλες. Η φανέλα της Leeds του 1973
ήταν η πρώτη φανέλα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου που διατέθηκε προς πώληση σε οπαδούς με μεγέθη που προορίζονταν μόνο για μικρά παιδιά. Η διασημότερη φανέλα που όσες δημιούργησε η Admiral ήταν αυτή της Εθνικής Αγγλίας του 1982. Αυτή ήταν η κορυφαία στιγμή μιας σχέσης που είχε ξεκινήσει περίπου 20 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή από τον καιρό που ο Gordon Banks επέλεγε μια φανέλα της Admiral για το παγκόσμιο κύπελο του 1966. Ο τερματοφύλακας θρύλος της Αγγλίας αγωνιζόταν εκείνη την εποχή στη Leicester, εκεί όπου βρισκόταν και το πρώτο εργοστάσιο της Admiral, η οποία τον προμήθευε με αθλητικό υλικό και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Ο Banks επέλεξε να φορέσει αυτή τη φανέλα για την ποιότητά της, δίχως να λάβει αμοιβή για αυτή τη συνεργασία, και κάπως έτσι η Admiral είχε την τιμή να ντύσει κάποιον που με τη φανέλα της κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Ο μάνατζερ Don Revie, που είχε δώσει στην Admiral την πρώτη ευκαιρία να ντύσει ένα σύλλογο, τον καιρό που εργαζόταν στη Lynch, βρέθηκε το 1974 στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας και τότε ζήτησε από την Admiral να σχεδιάσει τις στολές της Εθνικής Ομάδας. Οι σχεδιαστές εμπνεύστηκαν ένα νέο σχέδιο μιας λευκής φανέλας με μια κόκκινη και μπλε ρίγα κάτω από κάθε χέρι και αυτή έγινε η πρώτη τρίχρωμη εμφάνιση της Αγγλίας στην ιστορία της. Αυτή έγινε και η πρώτη φανέλα που τέθηκε προς πώληση στους ποδοσφαιρόφιλους της Αγγλίας. Στις 30 Οκτωβρίου 1974 η Αγγλία φόρεσε για πρώτη φορά μια επώνυμη εμφάνιση στον αγώνα εναντίον της Τσεχοσλοβακίας στο Wembley μπροστά σε 85.000 θεατές. Λευκός γιακάς, κόκκινα και μπλε διακοσμητικά στο μανίκι, στο γιακά και στις μανσέτες, μπλε σόρτς με κόκκινες και λευκές ρίγες στο πλάι, λευκές κάλτσες με κόκκινες και μπλε ραμές στην κορυφή. Μία νίκη με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1976 ήταν αρκετή για να κάνει δημοφιλία αυτή τη φανέλα και να αυξήσει τη δημοφιλία της Admiral. Το 1974, η Admiral υπέγραψε την πρώτη της συμφωνία με την Αγγλική Ομοσπονδία για την παροχή ρουχισμού για ολόκληρη την ομάδα της Αγγλίας με αρχικό κόστος 15.000 λίρες ετησίως. Βάσει της συμφωνίας, η Admiral μπορούσε να προμηθεύσει την εθνική και με φόρμες για τα ταξίδια και με ιατρικές τσάντες με το λογότυπό της για τον πάγκο. Η προσθήκη του σήματος της εταιρείας, οι δίχρωμες ρίγες στους ώμους της φανέλας, ο πιο ανοιχτός μπλε τόνος στο σόρτς έγιναν λόγοι έντονης κριτικής των media της εποχής προς την Ομοσπονδία. Τα media καυτηρίαζαν το γεγονός ότι η Εθνική διαφήμιζε μια αθλητική εταιρεία. Η εμπορική επιτυχία αυτής της φανέλας και η μόδα που είχε αρχίσει να δημιουργεί η Admiral με την πολυχρωμία στις εμφανίσεις των ομάδων με τις οποίες είχε ξεκινήσει να συνεργάζεται την έκαναν μόδα. Λίγους μήνες αργότερα, η Admiral ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη Manchester United και ακολούθησαν η Leicester, Norwich, West Ham, Sheffield United και Southampton. My favorite Admiral shirt. Well, Admiral was all over the place. It was obviously England's kit selection and they were all over. But my favorite, personal favorite, was obviously my debut was in an Admiral shirt and I've still got it till this day. So that's my favorite shirt. And always will be. But as I said, Admiral were synonymous everywhere. Και φτάσαμε στον τελικό κυπέλλου Αγγλίας του 1976. Η Manchester United θα αντιμετώπιζε τη Southampton. Δύο ομάδες που ντύνονταν από την Admiral και έφεραν το λογότυπό της στο στήθος τους επρόκειται να συναντηθούν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός της Αγγλίας με την παρουσία της Βασίλισσας. Και το BBC δεν μπορούσε να δεχθεί βάσει πρωτοκόλλου ότι το εμπορικό έμβλημα θα εμφανιζόταν και στις δύο εμφανίσεις. Για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα νομιμότητας της διαφήμισης για το BBC, σχεδιαστές της Admiral είχαν την ιδέα να τοποθετήσουν το λογότυπο της εταιρείας στις φόρμες των ομάδων. Η μία ομάδα θα έχει το σήμα στην μπροστινή πλευρά και η άλλη στην πλάτη, ώστε αυτό να μην είναι σε πλήρη θέα και στις δύο ομάδες όταν θα έβγαιναν στον αγωνιστικό χώρο των δίδυμων πύργων του Wembley. Αυτό το τηλεοπτικό παιχνίδι ήταν η αρχή για τα επώνυμα αθλητικά ρούχα όπως τα ξέρουμε σήμερα και σηματοδότησε το επόμενο κεφάλαιο για τις μπλούζες ποδοσφαίρου και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Η Admiral, με την ευρηματικότητά της, άνοιξε το δρόμο για τη σύγχρονη φανέλα όπως την ξέρουμε σήμερα. Η αθλητική αγορά είδε την ευκαιρία της τοποθέτησης λογοτύπων σε διαφορετικά σημεία των αθλητικών εμφανίσεων πέραν της φανέλας. Στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, η Admiral έφτασε να δίνει περισσότερους από 100 συλλόγους παγκοσμίως.
Οι πωλήσεις των ρέπλικα εμφανίσεων στα μικρά παιδιά απογειώθηκαν. Η Admiral είχε πιστέψει ότι οι οπαδοί και ειδικά τα παιδιά ήθελαν πάντα να φορούν τη φανέλα των ηρώων τους και οι σχεδιαστές της λάμβαναν πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την παράμετρο κατά τη σχεδία των εμφανίσεων. Και αυτό συνέβαινε σε μια εποχή που οι άλλες αθλητικές εταιρείες δεν ήταν αρκετά τολμηρές για να πάρουν ρίσκα στο σχεδιασμό των εμφανίσεων. Αυτή η τόλμη έφερε την ανταμοιβή για την Admiral, η οποία κυριάρχησε. Η φήμη της την έφτασε μέχρι την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1978, ο Ralph Lauren σχεδίασε τη φανέλα της New York Cosmos, την παραγωγή της οποίας ανέλαβε η Admiral. Μια φανέλα που φόρεσαν ο Πελέ, ο Μπεκεμπάουερ και ο Κρόιφ. Αυτή τη φανέλα τη βρίσκεις πολύ ψηλά σε όλες τις λίστες των Άγγλων ποδοσφαιρόφιλων με τις αγαπημένες τους εμφανίσεις της Εθνικής Αγγλίας. Σήμερα χαρακτηρίζεται κλασική παρά το γεγονός ότι διαθέτει χρωματικό συνδυασμό και βασικό σχέδιο που μοιάζει περισσότερο με τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου παρά με την παραδοσιακή παλέτα χρωμάτων της Αγγλίας. Πίσω στο 1980, όταν πρωτοεμφανίστηκε η πρώτη εκδοχή αυτής της εμφάνισης, τα σχόλια στην Αγγλία ήταν ποικίλα. Πιο συντηρητικοί και παραδοσιακοί ποδοσφαιρόφιλοι είχαν σοκαριστεί με τις αλλαγές στο σχεδιασμό και την τόσο έντονη παρουσία των χρωμάτων. Οι χαρακτηριστικές κόκκινες, άσπρες και μπλε λωρίδες στο στήθος ήταν μια ριζοσπαστική αλλαγή, το τέλος μιας εποχής με τις ολόλευκες φανέλες που η Αγγλία είχε φορέσει για σχεδόν έναν αιώνα. Πολλά από τα ισχυρά μέσα ενημέρωσης έδειξαν αρχικά περιφρόνηση για τη στολή, η οποία ήταν το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών που υπογράφηκε το 1979 μεταξύ της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Admiral. Για να φτάσουν σε αυτή τη φανέλα, οι τέσσερις επικεφαλής του τμήματος των σχεδιαστών προβληματίστηκαν επί 12 εβδομάδες προκειμένου να καταλήξουν σε ένα από τα 60 διαφορετικά σχέδια που είχαν μπροστά τους. Οι πιο λαμπερές λωρίδες είχαν σκοπό να εντυπωσιάσουν κάτω από τις προβολείς αλλά και στην τηλεόραση. Στη φανέλα κυριαρχούσε ένας μεγάλος μπλε και κόκκινος ζυγός που απλωνόταν σε όλο το στήθος, συνοδευόμενος από ένα βαθύ λαιμό σε σχήμα V που ήταν διακοσμημένος με μπλε και κόκκινες γραμμές. Το kit φορέθηκε σε δύο μεγάλα τουρνουά. Στο γύρο του 80, όπου τα λογότυπα της Admiral αφαιρέθηκαν λόγω των κανόνων της UEFA, και στο παγκόσμιο κύπελο του 1982. Η Admiral κατήργησε τον φαρδί γιακά των προηγούμενων εμφανίσεων και έφτιαξε την πρώτη φανέλα της Αγγλίας από γυαλιστερό υλικό, δημιουργώντας μια πολύ δυναμική εμφάνιση. Καμία άλλη ομάδα δεν φορούσε αυτό το στυλ στο Μουντιάλ του 1982. Οι παραδοσιακοί, ηλικιωμένοι οπαδοί περιφρόνησαν εκείνη την εποχή τη φανέλα και τη χαρακτήρισαν ασεβή. Τα παιδιά όμως τη λάτρεψαν και εξάντλησαν το απόθεμα που είχε παράξει η Admiral. Αυτή ήταν η φανέλα που λάτρεψε το σημερινός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, Gareth Southgate. Μπορώ να θυμηθώ έντονα τις στιγμές που φορούσα αυτή τη φανέλα για να παίξω ποδόσφαιρο στο σχολείο, στις προπονήσεις, στις Κυριακές, στον κήπο, στο πάρκο, παντού. Είχε πει για αυτή τη φανέλα, την οποία είχε διαλέξει για δώρο γενεθλίων όταν έκλεινε τα 11 χρόνια του, αντί για οποιοδήποτε άλλο παιδικό παιχνίδι της εποχής. Όποιος μεγάλωσε μετά τη δεκαετία του 80, ίσως δεν καταλαβαίνει πόσο μεγάλη ήταν η καινοτομία. Αλλά τον καιρό εκείνο, οι σχεδιαστές της Admiral χρειάστηκε να σκεφτούν αντισυμβατικά, προκειμένου να καταφέρουν να σπάσουν πολλά στερεότυπα της ποδοσφαιρικής ιστορίας και της παράδοσης. Τους δόθηκε η εντολή να δημιουργήσουν μια πρωτοποριακή φανέλα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εμφάνιση και όχι στην παράδοση, και επινόησαν ένα σχέδιο που έμεινε αθάνατο. Το σχέδιο ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, και είναι πιθανότητα η φανέλα της Αγγλίας με τη μικρότερη ποσότητα λευκού χρώματος. Κι όμως μέχρι σήμερα βρίσκεται στην κορυφή πολλών δημοσκοπήσεων ως η καλύτερη όλων των εποχών. Παραμένει τόσο δημοφιλής που η εταιρεία που ντύνει σήμερα την Εθνική Αγγλίας της έχει αποδώσει φόρο τιμής, παρουσιάζοντας το 2018 μία εμφάνιση προθέρμανσης που είχε σημαντική επιρροή από το θρηλυκό σχέδιο της Admiral. Αυτή η φανέλα έκανε αμέσως sold out και έβαλε την Αγγλική Ομοσπονδία στη σκέψη να την αξιοποιήσει ως βασική εμφάνιση στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Κάτι που θα είχε κάνει αν δεν είχε εισπράξει αρνητική απάντηση από τη FIFA. Η εμφάνιση του 1982 ήταν η πρώτη φανέλα που διατέθηκε προς πώληση στο κοινό σε μεγέθη ενηλίκων. Ακόμη και σήμερα δημοπρατούνται εμφανίσεις εκείνης της εποχής με την υπογραφή των ποδοσφαιριστών που τις φόρεσαν, οι οποίες φτάνουν να κατοχυρώνονται σε ποδοσφαιρόφιλους που προσφέρουν δεκάδες χιλιάδες λίρες για να κάνουν δικό τους ένα κομμάτι της ιστορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου. Αυτή ήταν η τελευταία φανέλα που φόρεσε ένας θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Kevin Keegan,
Με αυτή τη φανέλα ταυτίστηκαν ο Brian Robson, ο Glenn Hoddle, ο Trevor Francis, ο Tony Woodcock, ο Paul Mariner, ο Emlyn Hughes, ο Trevor Brooking και ο Mick Mills. Η αρχή της Admiral στο προσκήνιο του αγγλικού ποδοσφαίρου έγινε με τη Lynch το 1973, όταν μια τυχαία συνάντηση στελεχών της εταιρείας με τον θρηλυκό μάνατζερ του αγγλικού συλλόγου, τον Don Revie, έφερε τη συμφωνία για τη φανέλα εκείνης της σεζόν. Αυτή η επιτυχία έφερε τη συμφωνία με την Αγγλική Ομοσπονδία για τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και η επόμενη μεγάλη συμφωνία ήταν με τη Manchester United το 1975. Μολονότι με εκείνη τη φανέλα η United δεν πέτυχε πολλούς αθλητικούς στόχους, ακόμη και σήμερα αυτή συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς ρετρό εμφανίσεις του συλλόγου. The cup final one, because I actually went to the cup final. We were playing down, Forest were playing down in Southampton, and we ended up going back and watching the game on the way home. So that one sticks out for me, yeah. But I could never afford one of those replica shirts in them days. So, but that one sticks out for me as a Man United fan. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70, η λίστα των ομάδων που έδινε η Admiral είχε ήδη αρχίσει να μεγαλώνει πολύ. Είχαν προσθεθεί η Leicester, η West Ham, η Sheffield United, η Southampton. Και μετά από την αίσθηση που προκάλεσε στην αγγλική αγορά ο τελικός κυπέλλου του 1976 με τις εμφανίσεις της United και της Southampton, η Admiral άρχισε να κυριαρχεί στη βρετανική αγορά. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, η Admiral είχε ντύσει περισσότερους από 100 συλλόγους εντός και εκτός Μεγάλης Βρετανίας. Είχαν προσθεθεί η Tottenham, η Coventry, η Portsmouth, η Notts County, η Bradford, η Cardiff, η Crystal Palace, η Hull, η Swansea, η Wrexham. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η Admiral πανηγύρισε την τελευταία της κατάκτηση στο αγγλικό πρωτάθλημα. Η Lynch του Gordon Strachan, του Gary McAllister και του Eric Cantona ήταν η τελευταία πρωταθλήτρια πριν από τη γέννηση της Premier League και το πέτυχε φορώντας μια εμφάνιση που έγινε αμέσως κλασική. Στην 15ετία της ακμής της, η Admiral έντυσε στην Αγγλία 47 συλλόγους, 16 ομάδες της Σκωτίας, ανάμεσα στις οποίες ήταν οι Glasgow Rangers, η Aberdeen, η Dundee, 3 ομάδες της Ουαλίας, 9 ιταλικές ομάδες, ανάμεσα στις οποίες ήταν η Μπολόνια, τη Φενέρμπαχτσε, την Άιντρα Φραγκφούρτης, την Ουτρέχτη, την Δυναμό Κιέβου, την Γκέτεμπορκ, την Σερβέτ, τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν Βελιγραδίου, 17 ομάδες του Αμερικανικού Πρωταθλήματος, ομάδες του Ισραήλ, του Ιράν, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, του Καναδά, της Βολιβίας. Έντυσε 21 εθνικές ομάδες, ανάμεσα στις οποίες εκτός από την Αγγλία ήταν το Βέλγιο, η Πολωνία και η Ουαλία. Η κορυφαία στιγμή της παρουσίας της Admiral στο ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν η συνεργασία με τον Παναθηναϊκό για τη φανέλα της περίοδου 1981-82. Αυτή τη φανέλα φόρεσαν ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο Γιώργος Ζελικάρης, ο Μάικ Γαλάκος, ο Χουάν Ραμούν Ρότσα, ο Άνθιμος Καψής, ο Νίκος Καρούλιας, ο Γιάννης Κυράστας, ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Με αυτή τη φανέλα ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας και έφτασε πολύ κοντά στο double, δεδομένου ότι έχασε σε μπαράζ ισοβαθμία στο πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Από τον Gordon Banks στον Kevin Keegan είναι πολλοί οι Άγγλοι διεθνείς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τις ιστορικές εμφανίσεις της Admiral στην Εθνική Αγγλίας. Μέσα από το πλήθος των συνεργασιών της, η Admiral είδε το σήμα της στο στήθος του Πελέ, του Μαραντόνα, του Κρόιφ, του Καντονά, του Gordon Strachan, του Οσβάλτο Αρντίλες, του Γκάρι Λίνεκερ, του Γκλεν Χόντλ, του Άλαν Σίρερ και πολλών άλλων σημαντικών ποδοσφαιριστών. Καθώς η δεκαετία του 80 έγινε η δεκαετία του 90 και η First Division έγινε η Premier League, η Admiral παρέμενε ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ποδοσφαιρικής αγοράς. Η Middlesbrough φορούσε στολές Admiral από το 1990 έως το 1994 και η πρωταθλήτρια Leeds United συνέχισε να φορά την Admiral φανέλα της. Το ίδιο έκαναν η Southampton, η Wimbledon, η Birmingham και η Portsmouth. Στη Σκωτία οι Rangers, η Motherwell και οι Hearts.
Το 2003 η Wolves επέστρεψε στην Premier League με τη φανέλα της Admiral. Το 2005 η Lynch ξαναντήθηκε με τις στολές της Admiral. So there's so many amazing pieces of Admiral's history, being the first brand to create the replica football shirt market, leaving what is such an important legacy on world football. England winning the Ashes in 2005, the England national team playing in Admiral, the first ever commercially available England shirts that was often people's first. Winning the Tour de France with TI Rally in the 1980s, the start of the Premier League. I mean, the list goes on and on of those iconic, important, historical moments. But I think that for us here at Admiral, the important thing is about taking what is the essence of those moments historically and finding new ways of reimagining it for the future. What is it that made that team so important and how we could be part of that in some small way, and finding those unique opportunities, if it's the first again, or innovating in sports for the first time and taking those lessons of the past and really moving that forward into the future. I played 32 times for England, scored 9 goals. So literally, at every level, with the Admiral kit, it had been a success. And going forward, it's had a prominent part in my career all the way through it, from the very, very beginning to the peak of my career. That's why I've still got it. Σήμερα η Admiral δίνει περισσότερες από 30 ομάδες ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Έχει αγκαλιάσει τις τεχνολογικές καινοτομίες στα αθλητικά ρούχα και κυκλοφορεί μοντέρνα kit, διατηρώντας παράλληλα την κληρονομιά της μάρκας. Συγχρόνως συντηρεί μια παράδοση δεκαετιών που τη θέλει να δίνει και να εξοπλίζει ομάδες και αθλητές άλλων αθλημάτων όπως το cricket, το golf, το volley, το tennis, ενώ δημιουργεί μόδα και στο χώρο της μουσικής. Τον Οκτώβριο του 2023 κυκλοφόρησε μια σειρά ποδοσφαιρικών εμφανίσεων μαζί με τους Rolling Stones για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ των Stones, Hackney Diamonds, που είναι το πρώτο νέο άλμπουμ του συγκροτήματος την τελευταία 20ετία. Στην Ελλάδα, το σήμα της Admiral ανήκει τα τελευταία 30 χρόνια στην ελληνική εταιρεία Διεθνής Αθλητική ΜΕΠΕ. Η εταιρεία ξεκίνησε το 1977 από τον πατέρα μου με ένα κατάστημα αθλητικών ειδών στο κέντρο της Αθήνας με την ονομασία International Sport, από τα ελάχιστα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Υπήρχε πάντα η μεγάλη μας αγάπη για τον χώρο του αθλητισμού. Προερχόμασταν όλη η οικογένεια από τον χώρο του αθλητισμού και ως αποτέλεσμα άρχιζε να χτίζεται ένα δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα με 6 καταστήματα. Αυτή τη στιγμή η Διεθνής Αθλητική έχει αγοράσει το όνομα της Admiral για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Κύπρο και την Τουρκία. Το brand Admiral κουβαλάει μια βαριά ποδοσφαιρική κληρονομιά 110 ετών από το έτος ίδρυσής της, που είναι το 1914. Είναι ίσως το πιο ιστορικό αθλητικό μπραντ στο παγκόσμιο στερέωμα. Είναι φέτος και τα 50 χρόνια από την δημιουργία της πρώτης φανέλας ομάδας. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστό το ευρύ κοινό η κληρονομιά αυτής της μάρκας και οι μεγάλες πετυχημένες συνεργασίες που έχει κάνει στο παρελθόν. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, για να δείξουμε την ιστορική αυτή μάρκα. Σήμερα, τα 134 Admiral Sport Shops αποτελούν ένα ισχυρό δίκτυο πώλησης σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο και προσφέρουν μεγάλη ποικιλία στα αθλητικά ρούχα, είδη σπορ, casual ρουχισμό, αξεσουάρ, αθλητικά παπούτσια, καθώς και εξειδικευμένο εξοπλισμό για τα δημοφιλέστερα αθλήματα. Ο Βόλος, ο Απόλλωνος Σμύρνης, η Αναγέννηση Καρδίτσας και το Εγάλεο αγωνίζονται σήμερα στα ελληνικά πρωταθλήματα με φανέλες που έχει σχεδιάσει για αυτές τις ομάδες η Admiral. Στην Ελλάδα, η Admiral στέκεται εν πράκτος δίπλα στους αθλητές. Το νέο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, Athletes Are Made, αγκαλιάζει και στηρίζει νέους αθλητές και αθλήτριες, επιβραβεύοντας την καθημερινή τους προσπάθεια να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Η Admiral βρίσκεται με μεγάλη περηφάνεια στο πλάι των αθλητών και τους στηρίζει έμπρακτα με παροχή ροχισμού, εξοπλισμού, αλλά και την κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων για αγωνιστικούς λόγους. Η αγάπη και ο σεβασμός μας προς τον αθλητισμό μας οδήγησε στη δημιουργία ενός προγράμματος έπρακτης στήριξης αθλητών με την ονομασία Athletes Are Made. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, ξεκίνησε και υλοποιείται στηρίζοντας μια ομάδα αθλητών που πιστέψαμε στις αξίες και στο ταλέντο τους. Η οικογένεια της Admiral τους αγκάλιασε τον τελευταίο χρόνο και τους στήριξε στην καθημερινότητά τους εκεί που έχουν ανάγκη να νιώσουν ασφάλεια.
οι αθλητές μας, γιατί είναι πια δικά μας παιδιά και τα νιώθουμε δικά μας παιδιά. Μας κάνουν περήφανους και όλοι μαζί περιμένουμε κάθε φορά που συμμετέχουν σε διοργανώσεις να τους χειροκροτήσουμε ανεξάρτητα της διάκρισής τους. Πέρα από τη στήριξή μας στους αθλητές, είμαστε κοντά και στις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε καταστήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και γι' αυτό το λόγο είμαστε κοντά στις περιοχές αυτές, είτε σε αθλητικές πρωτοβουλίες, είτε έμπρακτα σε δύσκολες στιγμές. Μια ακόμη πρωτοβουλία για την οποία είμαστε περήφανοι και συγκινημένοι είναι η χορηγία στους Special Olympics αγώνες, που συμβολίζει τη χαρά της συμμετοχής στον αθλητισμό και μας εκφράζει απόλυτα.